Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, για την ταυτότητα της Εκκλησίας και σήμερα ξεκινάμε την αναφορά μας στο θέμα αυτό με βάση και αφορμή το βιβλίο Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, και στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε με θέμα «Η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού». Θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Τι κάνετε? Χαίρετε. Καλημέρα και καλή. Να είστε καλά. Και χαιρετήματα στους ακροατές, στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την απόδοχη της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Η Εκκλησία λοιπόν ως εικόνα και τύπος του Θεού. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά ξεκινώντας την συζήτησή μας? Να πάρουμε αφορμή νομίζω εισαγωγικά από το βιβλίο το οποίο προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, τη Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ενός από τους κορυφαίους θεολόγους και ομολογητές της Ορθόδοξης Πίστεως, ο οποίος όμως, για να καταλάβουμε ακριβώς αυτήν την θεώρηση της ταυτότητας της Εκκλησίας, περιέγραφε, και αυτό είναι, αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή του, ότι ως ο απότερος στόχος της Θείας Οικονομίας είναι η αποκατάσταση της ενότητας και της κοινωνίας, η οποία βέβαια στο σχέδιο της δημιουργίας επικρατούσε στον Παράδεισο, αλλά διαράγει μετά την πτώση και την ούσια, θα λέγαμε, αποκοπή του ανθρώπου από την σχέση και την κοινωνία με τον Θεό, η οποία όμως θα αποκατασταθεί στα έσχατα. Αυτή είναι η εισαγωγική, θα λέγαμε, θεώρηση της διδασκαλίας που πρόσφατα βέβαια ήρθε πάλι στην δημοσιότητα και στους κόλπους της θεολογικής επιστήμης, η συμβολή δηλαδή αυτού του μεγάλου στοχαστή και θα έλεγα και γέφυρας ανάμεσα στον ανατολικό και στον δυτικό χριστιανικό κόσμο. Η Εκκλησία λοιπόν από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο Θεός, η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού, κύριε καθηγητά. Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά για να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα την αναφορά στον Θεό και την εικόνα και τον τύπο τον οποίον η Εκκλησία οφείλει να παρουσιάζει, να εκπληρώνει ουσιαστικά ως αποστολή της, στηρίζεται σε αυτό το οποίο, στην γενικότερη θεώρηση του Αγίου Μαξίμου. Την ενότητα και την κοινωνία αυτήν, την διακονή, η απαρέγκλητα η Αγία μας Εκκλησία. Αυτός είναι ο στόχος της. Να είναι τύπος και εικόνα του Θεού. Αλλά και αυτό το οποίο πολλές φορές συζητήσαμε στην εκπομπή για την ταυτότητα της Εκκλησίας, είναι και σώμα του ζώντος. Δηλαδή, το σώμα, η Εκκλησία, συνεχίζει το σωτηριώδες έργο της κεφαλής του, δηλαδή του Χριστού. Και αυτό το κάνει εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή του άλλου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του τρίτου προσώπου, το οποίο βέβαια εξ ορισμού, δηλαδή με βάση την βιβλική πρωτογενή θεώρηση, είναι ο κατεξοχήν φορέας κοινωνίας. Για να θυμηθούμε βέβαια και την αρχαιότερη λειτουργική ομολογία που διασώζει
ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, στην καταληκτήρια ουσιαστικά, στην οποία λέει: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Αυτό το ζει η Εκκλησία συνεχώς, προσθέτοντας βέβαια: «Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών», που ακούμε σε κάθε λειτουργική σύναξη. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι η εικόνα της Εκκλησίας, μάλλον η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού, μέσα από αυτήν την τριαδολογική θεώρηση θα πρέπει καταρχάς να θεωρηθεί. Και αυτή η τριαδολογική θεώρηση είναι ενδεικτική της κοινωνίας, την οποία κοινωνία, στην οποία κοινωνία ο Άγιος Μάξιμος ξόδεψε πολύ θεά ουσία για να την αναπτύξει, και μάλιστα με εσχατολογικό τρόπο, όπως ανέφερα παραπάνω. Mm. Έτσι μπορούμε να αρχίζουμε να προσεγγίζουμε αυτήν την ενότητα αυτού του προγράμματος, η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος Θεού. Θα μπορούσαμε ίσως να αναφερθούμε και στην δημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου από τον Θεό και πώς μπορεί να συνδέεται, ναι, με την Εκκλησία. Η βιβλική θεώρηση είναι πολύ σημαντική, και αυτό πράττει ο Άγιος Μάξιμος. Να πάρουμε πρώτα απ' όλα την αναγκαιότητα για την ενότητα και την κοινωνία που διασπάστη εξαιτίας της πρωτοβουλίας, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, και απεπέμφθη από τον Παράδεισο, αυτή την πολύ σημαντική, πολύ ουσιαστική διήγηση της δημιουργίας στην Αγία Γραφή. Αυτό το πιστοποιεί η έννοια της ενότητας που υπήρχε μεταξύ του δημιουργού και του πλάσματος του ανθρώπου, που από αγάπη, γιατί θυμηθείτε, η αγάπη του Θεού και Πατρός, έτσι, από αγάπη είπε: «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο», και του έδωσε έναν βοηθό, έναν άλλον μέτοχο με τον οποίο να εκφράζει την κοινωνία αυτή την σχέση, όπως είναι η σχέση του Θεού Δημιουργού με το πλάσμα του. Επομένως, αυτό δεν το βρίσκουμε μόνο εκεί. Αυτό το βρίσκουμε και στο βιβλίο των Πράξεων αργότερα, και αποτυπώνεται με πολύ επιτυχή τρόπο στο κοντάκιο της εορτής, το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε και μερικές φορές ξεχνούμε τι σημαίνει. «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια», αναφερόμενες οι πράξεις των Αποστόλων στον πύργο της Βαβέλ, και μετά «ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε», η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, και τι έγινε όταν έστειλε το Πνεύμα του Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών. «Η ενότητα πάντας εκάλεσε». Αυτό είναι η ιεραποστολική ευθύνη της Ορθοδοξίας, και απορρέει φυσικά αυτό και από την απαράβατη επιταγή του Κυρίου μας: «Είναι πάντες εν όση». Αυτή η ενότητα, η κοινωνία, που είναι ο απότερος στόχος της μαρτυρίας της Εκκλησίας και φυσικά της Θείας Οικονομίας. Mm-hmm. Συνδέεται επομένως και με την δημιουργία, συνδέεται και με την αναδημιουργία, την Καινή Διαθήκη, την Καινή Κτήση δηλαδή, η οποία βλέπει αυτή την Εκκλησία, και γι' αυτό η Εκκλησία έχει την ακράδαντη πεποίθηση ότι ο υπέρτατος στόχος της Θείας Οικονομίας είναι η ενότητα των πάντων. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος σαφέστατα λέει ότι ο στόχος της Θείας Οικονομίας είναι «ίνα ή ο Θεός τα πάντα εν πάση». Πάλι από την προς Κορινθίους επιστολή, αυτή τη φορά από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, εκεί που αναφέρεται στο γεγονός της Αναστάσεως, η οποία Ανάσταση τι σημαίνει,
σημαίνει ανάσταση και των ανθρώπων και των νεκρών, επομένως επαναφορά στην όχι μόνο στην αρχαίγονη κατάσταση, την παραδείσια δηλαδή, αλλά σε κάτι ακόμη ανώτερο, στην Βασιλεία του Θεού, που είναι μια κατάσταση ασυγκρίτως ανώτερη ακόμη και από την παραδείσια, θα λέγαμε, κατάσταση στην οποία ζούσε ο πρωτόπλαστος. Έτσι, η πρωτόπλαστη. Ναι. Ποια ήταν η σχέση, επειδή μιλήσατε έτσι για αυτή την ενότητα, αυτή την έννοια της ενότητας και της κοινωνίας, και αναφερθήκαμε και στη δημιουργία, στη διοίκηση της δημιουργίας, αυτή η ενότητα μεταξύ του δημιουργού και του πλάσματός του, του ανθρώπου και της κτήσης, ποια ήταν η σχέση πριν από την πτώση? Η σχέση πριν από την πτώση, δηλαδή πριν από την εκούσια λόγω του αυτεξούσιου, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη δωρεά του Θεού, να κάνει ελεύθερα ό,τι θέλει ο άνθρωπος, το δημιούργημα του, όχι να τον εξαναγκάζει. Αυτή η ελευθερία είναι πολύ σημαντική στην, θα λέγαμε, στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εκεί υπήρχε η ενότητα του ανθρώπου, του δημιουργήματος του Θεού, με τον ίδιο το Θεό. Η πτώση ουσιαστικά είναι από τη στιγμή που με το αυτεξούσιο του, ο άνθρωπος, το δημιούργημα του Θεού, επιλέγει ο ίδιος να καθορίζει τον τρόπο ζωής του, παρακούντας στην εντολή, η οποία είναι μια πολύ έτσι παραστατική εικόνα. Επομένως φεύγει από αυτή την κοινωνία, την οποία κοινωνία όμως, προσέξτε, με την δημιουργία ανδρός και γυναικός, με την δημιουργία την επεκτείνει και στην σχέση και την κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και γι' αυτό εμείς ως Εκκλησία, ως χριστιανική διδασκαλία, θέτουμε την έννοια της οικογένειας πολύ σημαντική μέσα στο οικοδόμημα αυτής της κοινωνίας που πρέπει να υπάρχει, και να αντικατοπτρίζεται αυτή η κοινωνία και η αγάπη και η και προς τα έξω, όχι μόνο μέσα στην οικογένεια, σε όλη την κοινότητα τη χριστιανική, αλλά και πέραν από αυτής, πέραν της Εκκλησίας. Η αγάπη δεν πρέπει και η κοινωνία να περιορίζεται μόνο σε αυτό που λέμε τα κανονικά όρια της, πρώτα να πάρουμε την ενορία μας. Δεν είναι μόνο η ενορία, η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το σύνολο της Εκκλησίας, άρα συνδεδεμένη και λειτουργικά και κανονικά συνδεδεμένη με την ευρύτερη, με την επισκοπή, με την τοπική εκκλησία, και ακόμη περισσότερο με την αυτοκέφαλη εκκλησία, και ακόμη περισσότερο με την καθόλου εκκλησία. Βέβαια αυτή είναι μέσα στα κανονικά όρια της Ορθοδοξίας, αλλά δεν περιορίζεται αυτή η έννοια, το «είναι πάντες ενώσει» και «η ενότητα πάντα σε κάλεσε της Πεντηκοστής», δεν περιορίζεται εκεί. Προχωράει ακόμη περισσότερο. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι για αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εύχεται εν συνάξει, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ σε αυτό το αίτημα το διακονικό που εκφράζει η προσευχή της κοινότητας υπέρ της των πάντων ενώσεως. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στην ένωση των εκκλησιών μόνο. Εδώ, αν ήταν αυτό το πράγμα, θα έλεγε υπέρ πασών των εκκλησιών ενώσεως. Εδώ υπέρ της των πάντων ενώσεως. Προχωράει στην ένωση, δηλαδή στην αποκατάσταση της κοινωνίας που υπήρχε με του Δημιουργού Θεού, με τους ανθρώπους, αλλά και με το σύνολο της κτιστής δημιουργίας. Γιατί δεν είναι παράδεισος, ήτανε, γιατί η φύση, το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε μια ενιαία, χωρίς να συγχαίεται βέβαια ο δημιουργός με το δημιούργημα, μια ενιαία κατάσταση ενότητας, αγαλίασης, συμφιλίωσης
Και γι' αυτό ακριβώς προχωράει το αίτημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπέρ της των πάντων, τα πάντα. Mm-hmm. Μάλιστα. Όχι πασών των εκκλησιών, μόνο των πάντων, έτσι, με την περιεκτική έννοια. Και αυτήν φυσικά την ενότητα η Ορθόδοξη Εκκλησία τη διακονεί χωρίς εκπτώσεις ή συμβιβασμούς σε θέματα πίστεως, με τον διάλογο με τον κόσμο. Να θυμίσω εδώ την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που μας υπενθύμησε κάτι πολύ πολύ ουσιαστικό, το οποίο έλεγε η Ορθόδοξη Θεολογία και πολύ καιρό. Η Εκκλησία δεν υπάρχει για τον εαυτό της, αλλά για τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο κλείνεται στον εαυτό της, αλλά για τον κόσμο. Μάλιστα. Έχει την αποστολή να φέρει όλη την κτιστή δημιουργία, συνεργικά βέβαια φυσικά, έτσι, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του, στην κατάσταση όσο γίνεται δυνατόν που επικρατούσε πριν από την αποξένωση του, από την πτώση, από την έλλειψη πλέον κοινωνίας που είχε με το Θεό. Αυτό έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αυτό θα αποκατασταθεί γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το, θα λέγαμε, το αφήγημά του, το γενικό. Άρχισε με την κοινωνία, διεσπάστη αυτή η κοινωνία με την πτώση, αλλά στα έσχατα πάλι το κύριο στοιχείο θα είναι η ενότητα, η κοινωνία. Και αυτό φυσικά η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού, αυτό επιχειρεί στην μαρτυρία της, στην διακονία της στον σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα εδώ στην συνέχεια, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε μαζί του με θέμα Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού, με βάση το βιβλίο Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Συνεχίζοντας έτσι την συζήτησή μας, λέει εδώ χαρακτηριστικά πάνω στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα, κύριε καθηγητά, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι ο Θεός τα πάντα με την άπειρη δύναμή του τα δημιούργησε και τα έφερε στην ύπαρξη. Τα συγκρατεί, τα συνενώνει και χαράζει τα όρια τους. Συνδέει με την πρόνοιά του το ένα με το άλλο και με τον εαυτό του και τα νοητά και τα αισθητά, και κρατώντας μαζί γύρω τον εαυτό του τα πάντα, στα οποία είναι αιτία και αρχή και τέλος,
ενώ κατά τη φύση βρίσκονται σε διάσταση, τα κάνει να συγκατανεύουν το ένα στο άλλο σύμφωνα με μια τάση τους, την τάση προς αυτόν, σαν βασική αρχή της σχέσης. Επειδή μιλάμε για την ενότητα και την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, υπάρχει λοιπόν αυτή, ήδη από την δημιουργία αυτή η τάση που λέει εδώ και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, έτσι, αυτή ναι. Η τάση για κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά και των ανθρώπων μεταξύ τους προφανώς. Μεταξύ τους, ναι. Αυτός ο διπλός τρόπος, η κάθετη και η οριζόντια διάσταση της κοινωνίας και της ενότητας είναι από τις βασικές αρχές, την οποία πολύ σωστά διατυπώνει ο Άγιος Μάξιμος, συνενώνει και με τον δημιουργό αλλά και με τα συνδημιουργήματα ο άνθρωπος, και φυσικά η Εκκλησία ως εικόνα του Θεού, και θα αναλύσουμε στη συνέχεια πολύ σημαντικό τι πρέπει να είναι η Εκκλησία για να είναι, για να παραμένει εικόνα του Θεού. Είπαμε για το τριαδολογικό, είπαμε για το εσκατολογικό, αλλά θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό να καταλάβουμε ότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως τα ανέλησε και τα περιέγραψε με τη γλαφυρό τρόπο ο Άγιος Μάξιμος, η Εκκλησία επιτελεί σωστά την αποστολή της ως εικόνα και τύπος Θεού, επαναλαμβάνω, όταν όλοι οι ιστορικοί παράγοντες που τη συναποτελούν, και αυτό έχει σημασία, ο μοναχισμός, η θεολογία, η ποιμένουσα και διοικούσα Εκκλησία, ο ευσεβής λαός και τα λοιπά, αναφέρομαι σε τέσσερις μόνο παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί, όλοι όταν συμβάλλουν αρμονικά στη διαμόρφωση της λειτουργίας της ως ζωντανού οργανισμού. Έτσι επιτυχάνεται η ενότητα. Ο μοναχισμός ως η διαρκής υπόμνηση του εσχατολογικού της οράματος της Εκκλησίας. Γιατί αυτό είναι άγγελοι, είναι έτσι οι μοναχοί. Υπενθυμίζουν ακριβώς, ακριβώς τον εσχατολογικό προορισμό της Εκκλησίας του ανθρώπου. Η θεολογία, και αυτό το απέδειξε συντάσσοντας τα δόγματα και θεολογώντας για να αποσαφηνίσει και να διασαφηνίσει ακριβώς την εμπειρία της, η θεολογία ως η κριτική και προφητική της συνείδηση. Και μάλιστα με τα λόγου γνώσεως, για να βγάλουν ένα δόγμα, να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση, οι Άγιοι Πατέρες συζητούσαν, διαλέγονταν θεολογικά με τα επιχειρήματα, με θεολογικά επιχειρήματα. Ως η κριτική λοιπόν και προφητική συνείδησή της, και ο ευσεβής λαός ως ο θεματοφύλακας της παραδόσεως. Δεν μπορεί να αφήσουμε μόνο, θα λέγαμε, σε μία ελίτ τα πάντα. Υπάρχει και η συνείδηση του συνόλου του λαού του Θεού. Αυτό το απέδειξε περίτρανα τον προπερασμένο αιώνα, στο τέλος του προπερασμένου αιώνα, όταν δέχτηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία την πρόσκληση, ελάτε, από την Καθολική τότε Εκκλησία, πριν από τη Δεύτερη Βατικανή, με τον συγκεντρωτικό της εκείνο χαρακτήρα, να συμμετάσχεται, και απήντησαν εν συνόδο οι Ορθόδοξοι ότι ούτε πατριάρχες μπορούν ούτε οποιαδήποτε να αλλάξουν εάν δεν το επιθυμεί ο πιστός λαός. Άρα είναι, θα λέγαμε, ο θεματοφύλακας της παραδόσεως, και φυσικά η ποιμένουσα και διοικούσα Εκκλησία ως η συνισταμένη και συντονίζουσα την καθημερινή της μαρτυρία στον κόσμο. Εδώ, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Επειδή το θέμα μας είναι εδώ η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού, λέει εδώ επίσης ο Άγιος Μάξιμος ότι ο Θεός είναι το αρχέτυπο. Αυτό τι σημαίνει, και η Εκκλησία είναι εικόνα αυτού του αρχετύπου. Ναι. Επειδή ο Θεός, όπως είπα, είναι αγάπη, η χάρις Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που όλα αυτά συνοψίζουν μία, θα λέγαμε, ένα μοντέλο ύπαρξης ενότητας, και η Εκκλησία οφείλει με τον ίδιο τρόπο να εκπληρώνει αυτό το έργο για το οποίο έχει οριστεί. Ο Απόστολος Παύλος τη χαρακτηρίζει ως σώμα Χριστού,
που συνεχίζει το έργο της κεφαλής, το σωτηριώδες έργο δηλαδή του Χριστού. Επομένως το έργο όμως το οποίο ήταν στο σχέδιο του Δημιουργού Θεού, του Θεού και Πατρός προ των αιώνων. Θα το δούμε αυτό αναλυτικότερα στη συνέχεια. Άρα επομένως πρέπει αυτά τα χαρακτηριστικά να επιτελεί η Εκκλησία, ούτως ώστε να συνεχίσει αυτό το έργο για το οποίο έχει οριστεί. Έχει δηλαδή η Εκκλησία το ίδιο έργο με τον Θεό κατά τη μίμηση και κατά τη μορφή? Ακριβώς αυτό το πράγμα, γι' αυτό δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι ανέπτυξε και την θεολογία περί θεώσεως η Εκκλησία, ότι πρέπει να γίνει Θεός ο άνθρωπος, να θεωθεί. Γιατί Θεός ενυνθρώπισε, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι και ημείς θεοποιηθόμεν. Άρα ο στόχος της δημιουργίας, της αναδημιουργίας με την ενανθρώπιση, ουσιαστικά το μοντέλο ή η εικόνα και ο τύπος του Θεού είναι αυτό της επαναφοράς της κοινωνίας μεταξύ όλων και κάθετα με τον Δημιουργό. Αυτός είναι ο απότερος στόχος της Θείας Οικονομίας. Επομένως, όπως είπα προηγουμένως, μια εκκλησία στην πραγματικότητα, ένας ζωντανός οργανισμός, εάν η κάθε μορφή, ιστορική παράγοντες, ο μοναχισμός όπως είπα, κάνει του κεφαλιού του και λειτουργεί αυτάρεσκα και εγωιστικά, οικειοποιώντας το σύνολο της μαρτυρίας της Εκκλησίας, αυτό δημιουργεί, θα λέγαμε, συγκρούσεις. Πάρτε για παράδειγμα το τι συμβαίνει σήμερα. Ο καθένας λέει ότι αυτό είναι σωστό, αγνοεί την απόφαση της Εκκλησίας για τα ζητήματα τα υγειονομικά τα οποία ζούμε τώρα. Οπότε αυτή λοιπόν είναι η έννοια της ενότητας και της κοινωνίας, έτσι. Ακριβώς. Είναι ενότητας και κοινωνίας. Δηλαδή αυτοί πρέπει να αλληλοπεριχωρούνται τα χαρίσματα και οι διακονίες της Εκκλησίας. Είπα, της θεολογίας, του μοναχισμού, της διοικούσας Εκκλησίας, του ευσεβούς λαού. Γι' αυτό και ο τρόπος άσκησης της αποστολής της Εκκλησίας πάντοτε ήταν ο συνοδικός. Συνοδεύει η Εκκλησία. Προχωράει όπως ακριβώς, γιατί αναφέρεται για την διήγηση της δημιουργίας, ποιήσομεν άνθρωπον. Κατά την ερμηνεία, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, είναι μια υποδήλωση, θα λέγαμε, της κοινωνίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεν λέει αυτάρεσκα θα κάνω κάποιον, ποιήσομεν άνθρωπον καθ' εικόνα ημετέραν και ομοίωση. Οπότε υπάρχει αυτός ο τύπος εδώ της Αγίας Τριάδας, έτσι, και βεβαίως. Των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, κύριε καθηγητά. Και ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερε ο Άγιος Μάξιμος, το συνενώνει, είναι ακριβώς αυτό που κάνει και ενώνει την ίδια την ταυτότητά της η θεότητα, έτσι. Επομένως το ίδιο πρέπει να κάνει, να συνενώνει και η Εκκλησία. Και είπαμε, δεν ζει αυτάρεσκα για τον εαυτό της, αλλά για τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ δυναμικό, και αυτό βέβαια η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αλλά και πριν από αυτήν, όλα τα μηνύματα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχώς επαναλάμβαναν ακριβώς ότι εκ πνεύματος καταλλαγής κινουμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία μετέχει ενεργώς από πολλών ήδη δεκαετιών εις την προσπάθεια της αποκατάστασης της χριστιανικής ενότητος ή της αποτελεί ρητήν και απαράβατον επιταγήν του Κύριου. Πάλι το γνωστό «Είναι απάντες εν όση» που είπε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητέ, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή. Συνεχίζουμε από την τελευταία σας φράση. Η ώρα είναι 11:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Η
Είναι εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Είναι απάντες εν όσιν. Αυτό είναι η επιταγή του Χριστού. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, επαναλαμβάνω, χωρίς εκπτώσεις στην δογματική διδασκαλία μας, αλλά είναι μια υπενθύμηση την οποία δυστυχώς οφείλουμε να την τηρούμε. Και κυρίως, προσέξτε, όχι μόνο προς τους έξω, προς τις άλλες, θα λέγαμε, εκκλησίες ή εκκλησιαστικές κοινότητες οι οποίες πιστεύουν στον Χριστό, αλλά και εντός της ίδιας της εκκλησίας. Την επιταγή του Χριστού είναι απάντες εν όσοι, θα πρέπει να τη δούμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Γι' αυτό και η διάσπαση της ενότητας σε όλα τα επίπεδα της ζωής της εκκλησίας, με άλλα λόγια το σχίσμα, έτσι, αποτελεί σκάνδαλο και προδοσία της αποστολής της εκκλησίας ως εικόνας και τύπου του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να θυμίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος μας. Δεν είμαστε μια ιδεολογία η οποία πιστεύει σε κάτι και θέλει να το μεταφέρει με τους, θα λέγαμε, επικοινωνιακούς τρόπους που κάθε επιχειρούν σήμερα οι διάφοροι φορείς στην εγκόσμια κοινότητα να επιβληθούν. Αλλά χρειάζεται αυτός ο κοινός νους, ο συνοδικός νους, η συνοδικότητα βέβαια δεν είναι μόνο της κεφαλής, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η λεγόμενη, θα λέγαμε, συγκεντρωτική εκκλησία, η καθολική εκκλησία, που από την περασμένη χρονιά και για 2 χρόνια τώρα οδεύει σε μία αναβίωση της συνοδικότητας. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού που έλεγαν στη Δεύτερη Βατικανή οι Καθολικοί, lux ex oriente, ότι πρέπει να πάρουμε, να δούμε το φως εξ Ανατολών, γιατί στην Ανατολή δημιουργήθηκε και ανδρώθηκε και στελεχώθηκε η Εκκλησία, και επομένως αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η προσπάθειά του συναντάει, του Πάπα Φραγκίσκου, συναντάει δυσκολίες ακριβώς και από τους επισκόπους, και τους ενθαρρύνει. Κοιτάξτε, η μαρτυρία της Εκκλησίας πρέπει να είναι η μαρτυρία του συνόλου του σώματος του Χριστού. Άρα μην διστάζετε να ακούσετε και τα προβλήματα, τους προβληματισμούς. Ναι, να επανέλθουμε λίγο εδώ, να επανέλθουμε στον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή και στο βιβλίο του Μυσταγωγία, κύριε καθηγητά, και να δούμε λίγο αυτό που επίσης τονίζει, μιλώντας εδώ για το ότι η Εκκλησία είναι εικόνα και τύπος του Θεού, μιλώντας για τη δημιουργία ουσιαστικά. Λέει ότι συμφύονται όλα μαζί με όλα χωρίς να συγχέονται, σύμφωνα με την ακατάλητη σχέση και φύλαξη της μοναδικής αρχής και αιτίας, που καταργεί και επισκεπάζει όλες τις σχέσεις που θεωρούνται ιδιαίτερες μεταξύ όλων, ανάλογα με τη φύση καθενός από τα όντα, όχι με το να τις καταστρέφει και να τις αναιρεί και να τις κάνει να μην υπάρχουν, αλλά με το να τις νικά και να λάμπει απάνω θέτους, όπως ακριβώς το σύνολο πάνω από τα μέρη του, ή και με το να παρουσιάζεται σαν αιτία του συνόλου αυτού, σύμφωνα με την οποία και το ίδιο το σύνολο και τα μέρη του συνόλου είναι φυσικό να φαίνονται και να υπάρχουν, γιατί έχουν ολάκερη την αιτία τους να λάμπει πάνω τους. Έτσι. Εδώ προφανώς... Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό σε ό,τι αφορά πρώτον την... όχι την αλλίωση του δημιουργήματος από το Θεό, αλλά και την υπενθύμηση ότι θα πρέπει να αποτελούν ενότητα, να λάμπουν δηλαδή όπως λάμπει, γιατί αυτή η εικόνα της λάμψεως είναι η εικόνα του Θεού, ο οποίος λάμπει και
δημιουργεί το φως, δηλαδή, και, και mm-hmm. εκπέμπει το φως, το καλό, ας το πούμε, με, με απλούς όρους. Άρα πρέπει αυτό το πράγμα να συνεχίζει. Αλλά για να το κάνει αυτό η Εκκλησία... που είναι, το σώμα, που είναι το σώμα του Χριστού Εκκλησία, έτσι, κατά τον Απόστολο Παύλο, και το είπα το προηγούμενος. Τα μέλη, τα διάφορα στοιχεία αναλύωτα, χωρίς να, να επέρχεται μια αναγκαστική αλλίωση, αλλά να αφήνονται ελεύθερα, υπενθυμίζοντας όμως ότι δεν θα πρέπει να χάσουν αυτή την κοινωνία με την πηγή του φωτός και την πηγή της δημιουργίας, έτσι. Mm. Αυτό είναι Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού. Το ίδιο πρέπει να κάνει ακριβώς, όπως είπατε, το σώμα του, το σώμα του Χριστού, το ίδιο που έκανε ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό ως μέλη του συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του. Αυτό ως μέλη του σώματος του Χριστού που είμαστε, που, έτσι, ως μέλη της Εκκλησίας, με ποιον τρόπο, αν θέλετε, καλούμαστε εμείς να δράσουμε, ποια είναι η στάση δική μας, δηλαδή, ως μέλη του σώματος του Χριστού? Εδώ βρίσκεται και το και το ουσιαστικό στοιχείο και της γενικότερης και της γενικότερης θεματολογίας της εκπομπής σας, η ταυτότητα της Εκκλησίας, όσο και η ειδικότερη, με βάση το έργο του Αγίου Μαξίμου Μυσταγωγία, η ειδικότερη της Εκκλησίας ως τύπου και εικόνας του Θεού. Αυθεντική εικόνα τώρα της Εκκλησίας, και αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη θεολογία μας με αφορμή την αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον Άγιο Μάξιμο, έτσι. Πολλά έχουμε να πούμε και για το ότι διόρθωσε και επανερμήνευσε με τη σωστή εσχατολογική προοπτική τα αρεοπαγητικά συγγράμματα, για την λειτουργία και για τον τρόπο ουσιαστικά της σχέσης του Θεού με την, με την Εκκλησία, αλλά και στην λειτουργική μας πράξη αυτή η εικόνα είναι σημαντική. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Και θα δείτε το άλλο σημείο το οποίο στη συνέχεια του βιβλίου αναφέρει, ότι αυτή η εικόνα, τύπος και εικόνα του Θεού, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα μιας τράπεζας, της ευχαριστιακής τράπεζας. Όχι ενός, μια εικόνα ενός συγκεντρωτικά δομημένου καθιδρύματος, στο οποίο, προσέξτε, η διακονία, οι διάκονοι, δεν είναι, είναι απλώς το κατώτερο σκαλοπάτι μιας ιεραρχικής κλίμακας. Η Εκκλησία δεν είναι μια πυραμίδα, αλλά επειδή είναι εικόνα και τύπος του Θεού, και φυσικά η εικόνα της πρέπει να είναι αυτό το οποίο χαρακτηριστικά τονίζεται από πολλούς, και αργότερα ο Καβάσιρας προσδιορίζει αυτό το οποίο λέγεται ότι η Εκκλησία είναι της μυστηρής, σημαίνεται. Μάλιστα. Δεν είναι τα μυστήρια τα πολλά, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η εικόνα αυτής της τραπέζης, στην οποία η Εκκλησία, με την οποία η Εκκλησία λειτουργεί, όχι τελετουργικά απλώς, αλλά και με τον τρόπο και την προς τα έξω μαρτυρία της. Mm-hmm. Άρα η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, mm-hmm. όπου πρωταρχικό και ουσιαστικό επίκεντρο, έτσι, είναι η Θεία Ευχαριστία. Και εδώ θα ήθελα στη συνέχεια, δεν πειράζει, όχι τώρα, στη συνέχεια να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα για τη σχέση Εκκλησίας, μυστηρίου, ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή άρχισαν να επαναθεωρούνται και να στοχάζονται θεολογικά, να στοχάζεται θεολογικά η επιστήμη μας, για να κατανοήσει αυτό που λέμε, την ταυτότητα της Εκκλησίας και ουσιαστικά την Εκκλησία ως τύπο και εικόνα του Θεού. Τι είναι λοιπόν αυτή η ευχαριστιακή τράπεζα, κύριε καθηγητά? Σας είπα, είναι ένα μυστήριο, αλλά μυστήριο δεν είναι η Θεία Ευχαριστία, μυστήριο είναι η Εκκλησία. Και ακόμη πιο, για να το καταλάβουμε αυτή την σχέση
της ευχαριστίας της τράπεζας του μυστηρίου, να καταλάβουμε, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην έννοια του, του όρου μυστηρίου, ο οποίος στην αρχαιότητα, κυρίως σε πληθυντικό αριθμό, αναφερόταν σε μυστικές διδασκαλίες θρησκευτικού αλλά και πολιτικού περιεχομένου και μάλιστα συνδεόμενες από πολλές παράξενες δραστηριότητες και έθιμα. Δηλαδή, θυμηθείτε, το συγκεκριμένο θα λέγαμε θρησκευτικό φαινόμενο εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο, διονυσιακά, ελευσίνια, ορφικά μυστήρια κτλ. Όπου όμως, προσέξτε, στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στα, κυρίως στα λεγόμενα κείμενα της ελληνιστικής γραμματείας, των Τοβίτιου, Δίθ, Σοφία, Σιράχ, στο Δανιήλ, στα βιβλία των Μακαβαίων, πολλές φορές αναφέρεται αρνητικά προς τα μυστήρια και στις εθνικές μυστηριακές θρησκείες η Εκκλησία. Τα θεωρεί κρύφια μυστήρια με τεκνοφόνους τελετάς. Δηλαδή τα μυστήρια είχαν εντελώς αρνητικό, έως ότου από τον Δανιήλ, από τα τελευταία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, υπησέρχεται μια σημαντική παράμετρος, η εσχατολογική, αυτήν την οποία ο Άγιος Μάξιμος υπερβολικά θα λέγαμε τονίζει. Και να θυμίσω ότι στα, η χρήση του όρου μυστήριο στα Ευαγγέλια, που απαντάται στη συνοπτική παράδοση, στην περίφημη ερμηνεία των παραβολών, έτσι, όπου το μυστήριο ή τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αλλά και αργότερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, συνδέεται με το κήρυγμα, όχι με τελετουργίες όπως οι διάφορες μυστηριακές θρησκείες. Και γενικά ποτέ δεν συνδέεται με μυστικές διδασκαλίες, μυστικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό, και θα ήθελα και οι ακροατές να το κατανοήσουν αυτό, ότι η ερμηνεία του Αποστόλου Παύλου και γενικά η κατανόηση του μυστηρίου στην Καινή Διαθήκη περιέχεται σε ένα πολύ σημαντικό χώριο στην προσεφησίους επιστολή. Θα το διαβάσω γιατί έχει μεγάλη σημασία. Αν μπορείτε σε μετάφραση, κύριε καθηγητά, απευθείας. Ναι, σε μετάφραση, ναι. Η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου δια των αιώνων, δηλαδή το μυστήριο ουσιαστικά για τον Απόστολο των Εθνών, ήταν το μυστικό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Τώρα, κατ' επέκταση, μυστήριο χαρακτηρίζεται η Εκκλησία, γιατί είπαμε είναι μυστήριο περισσότερο και λιγότερο ένας οργανισμός ως πυραμίδα κτλ. Μέσα στο οποίο επενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας. Άρα, κατ' επέκταση του μυστικού σχεδίου του Θεού, γιατί αυτό είναι, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η οικονομία του αποκεκριμένου δια των αιώνων εν το Θεό μυστηρίου, δια του Ιησού Χριστού κτλ. Άρα, η Εκκλησία χαρακτηρίζεται γιατί επενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας. Μάλιστα. Και επειδή η Εκκλησία δεν είναι ούτε σύνολο δοξασιών κάποιου, ας πούμε, θρησκευτικού συστήματος ή κάποια ιδεολογία, ακόμη και ορθόδοξη λέμε αυτό πιστεύει κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε κάποια μυστηριακή λατρεία, αλλά τι σημαίνει, είναι η ενσυνάξη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού ως μυστήριο πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί και χαρακτηρίζεται η Θεία Ευχαριστία, το μοναδικό μυστήριο. Όλα τα άλλα, οι μυστηριακές, θα λέγαμε, τελετές, συνδέονται και μόνο λαμβάνουν, θα λέγαμε, την μυστηριακή τους υπόσταση μόνο συνδεδεμένα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εικόνα που είπαμε της Εκκλησίας, η εικόνα της τράπεζας, η εικόνα της Εκκλησίας ως ευχαριστίας, είναι αυτή η οποία αποτελεί συνέχεια της εικόνας της Εκκλησίας ως εικόνας και τύπου του Θεού. Mm-hmm. Δεν είναι, είναι επειδή λέμε τράπεζα, που σημαίνει την τράπεζα, στην τράπεζα διακονείς κάποιος, ο Χριστός ήλθε ούκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονείσαι και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών, λέει η Εκκλησία. Δηλαδή, ακριβώς ό,τι κάνει ο ίδιος ο Θεός, ο ενανθρωπίσας, Θεός, Υιός και Λόγος του Θεού, αυτό ακριβώς οφείλει να κάνει και η Εκκλησία. Άρα, μέσω του μυστηρίου, του διακονικού μυστηρίου, φανερώνεται και τι θα πρέπει να κάνει και πώς θα πρέπει να λειτουργεί, πώς να ευαγγελίζεται το μυστήριο της σωτηρίας στον κόσμο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Μάλιστα.
Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε έτσι μερικά ακόμη πράγματα εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, σε λίγο. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας. Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητάμε με θέμα «Η Εκκλησία ως εικόνα και τύπος του Θεού». Βάση μας είναι το βιβλίο «Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού». Και έτσι, συνεχίζοντας, να μείνουμε λίγο σε αυτό που μας λέγατε προηγουμένως, αυτή την σχέση εκκλησίας, μυστηρίου και ευχαριστίας, πώς αυτά συνδέονται και τι σημαίνουν για μας σήμερα, αν θέλετε, πώς εμείς, με ποιον τρόπο, με ποιους τρόπους καλούμαστε εμείς να πορευθούμε έτσι ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ακριβώς αυτό που λέτε, τι σημαίνουν αυτά, από τη στιγμή που το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της σωτηρίας, το οποίο επιτελείται στην Εκκλησία και επομένως η Εκκλησία είναι μυστήριο, αλλά κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από την ευχαριστιακή τράπεζα, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εδώ πραγματικά βλέπουμε το τι σημαίνει η Εκκλησία ως εικόνα του Θεού, τι σημαίνει η Εκκλησία με την εικόνα της τράπεζας, της ευχαριστιακής, η εικόνα της Εκκλησίας δηλαδή ως ευχαριστίας, συνέπεια της Εκκλησίας ως εικόνας του Θεού, έτσι, αυτής της κοινωνίας, και αυτή είναι μια κανονιστική εικόνα, δηλαδή έτσι μέσα στην παράδοση παραδόθηκε και διαμορφώνει την πορεία της και τον ρόλο της Εκκλησίας. Τότε μπορούμε επίσης να φανταστούμε, γιατί το ερώτημά σας ήταν τι σημαίνει αυτό για μας, για τον καθένα μας. Τότε μπορούμε έτσι να φανταστούμε ως διακόνους σε αυτή την τράπεζα. Ο διάκονος, να θυμηθούμε τους πρώτους διακόνους, οι διάκονοι τι ήτανε, διακονήν τραπέζας. Δηλαδή να διακονούν και να υπηρετούν τους συνανθρώπους, τους ενδεείς, τις χείρες και τις οφανές. Μιλάμε για την εικόνα των πράξεων. Τότε μπορούμε επομένως να φανταστούμε ως διακόνους τους πάντας που διακονούν σε εορταστικά τραπέζια. Για φανταστείτε, σε ένα εορταστικό τραπέζι, περάσαμε τις γιορτές γύρω από ένα εορταστικό τραπέζι. Αυτή η διακονία είναι το χαρακτηριστικό των μελών της Εκκλησίας. Ακόμη και των διακόνων, τα λέγαμε των χειροτονημένων διακόνων, δεν είναι η εικόνα ενός
τα λέγαμε πιονιού, το οποίο είναι στο κάτω μέρος μιας ισχυρής εκκλησιαστικής οργάνωσης. Τότε μόνο μπορούμε να εκτιμήσουμε την ανεκτίμητη σημασία τόσο του διακονικού λειτουργήματος, όσο και του λειτουργήματος του συνόλου του λαού του Θεού, του βασιλείου ιερατεύματος, όλων. Και ναι, τότε φυσικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί στην Ορθόδοξη παράδοση υπήρχαν και διακόνησες γυναίκες. Αυτά είναι σημαντικά, γιατί η έννοια της διακονίας, η έννοια της εκκλησίας ως ευχαριστιακής τράπεζας, ως διακονικής λειτουργίας προς τον κόσμο και όχι μόνο εντός, έτσι, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι κάτι λείπει από την, θα λέγαμε, την τρέχουσα αντίληψη περί της εν Χριστώ διακονίας. Επειδή και οι ακροατές μας ενδεχομένως μπορεί να το έχουν ακούσει, κύριε καθηγητά, αυτόν τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής, να ζούμε ευχαριστιακά, έτσι. Ναι, όχι μόνο θα λέγαμε τελετουργικά, γιατί και τελετουργικά, ο τελετουργικός τρόπος είναι θα λέγαμε η βάση για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα αυτής της ευχαριστιακής συνείδησης και συμπεριφοράς, έτσι. Ναι. Οπότε το να ζούμε ευχαριστιακά ίσως μας πηγαίνει, θα μπορούσε κανείς ο νους μας να πάει στις αγάπες που έκαναν οι χριστιανοί. Στο διακονικό, πολύ ωραία. Οι αγάπες που αναφέρατε και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη εκκλησία είναι πολύ σημαντικός. Βέβαια εξέλιπε στη συνέχεια, γιατί ενώθηκαν οι αγάπη με την ευχαριστιακή, θα λέγαμε, λειτουργική πρακτική της Εκκλησίας, αλλά και ο όρος που χρησιμοποιείται είναι σημαντικός. Άρα οι αγάπες, η τράπεζα, η ευχαριστία δηλώνει ακριβώς αυτό το δόσιμο και την ολοκλήρωση της υπάρξης του ανθρώπου και κυρίως του πιστού και κυρίως της Εκκλησίας, την οποία, προσέξτε, στις αγάπες διακονούν. Έμεινε ο διακονικός θεσμός, αλλά έμεινε, θα λέγαμε, ως πρώτο σκαλί. Ενώ ο διακονικός θεσμός, για να καταλάβουμε ακριβώς και την έννοια και της ιεροσύνης και της αρχιεροσύνης και του επισκοπικού βαθμού και του βαθμού του πρεσβυτέρου, για να καταλάβουμε καλύτερα, καταρχάς είναι πρώτα και κύρια διακονικός. Είναι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί, ότι ο Χριστός ο ίδιος, γιατί λέμε ότι εικόνα Θεού, έτσι, και επομένως η εικόνα Θεού φαίνεται μόνο μέσω αυτού τον οποίο μπορούμε να εικονίσουμε και τον ζήσαμε, γιατί πήρε την ταυτότητά μας, την ανθρώπινη υπόσταση, έτσι. Χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη με όλους τους όρους της, θα λέγαμε, του μυστηρίου της ιεροσύνης σήμερα, και διάκονος και αρχιερεύς και ο μέγας αρχιερεύς και πρεσβύτερος. Όλοι οι όροι χρησιμοποιούνται για τον ίδιο τον Χριστό. Ακριβώς και όλοι οι όροι, επομένως και ο διακονικός, ο βασικός, για να θυμηθούμε τώρα πάλι αυτό το οποίο λέω πολύ συχνά, μια και είμαστε στην έδρα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα, ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, ομολογητής, ο Αριστίδης, ο Αθηναίος, προσπαθώντας να απολογηθεί για την ουσία, για την αξία του νέου αυτού θρησκευτικού κινήματος της Εκκλησίας στον Αυτοκράτορα, λέει ότι τα βασικά στοιχεία τα οποία κάνουν, αγαπούν τις χείρες, συμπεριφέρονται καλά στα ορφανά, όταν δεν έχει κάποιος κάτι του δίνουν κτλ. Κτλ. Όλη αυτή τη διακονική υπηρεσία, και πώς καταλήγει, ταύτα ο βασιλεύ, τα δόγματα αυτών εισήν. Αυτά, Αυτοκράτορα, γιατί απευθύνεται στον Αυτοκράτορα, αυτά ακριβώς είναι τα δόγματά τους. Αργότερα βέβαια τα δόγματα έγιναν μόνο τα θεωρητικά, ενώ στην ουσία θεωρία και πράξη, δεν λέμε. Ναι. Θεωρία εις, πράξη εις θεωρία, εις θεωρία σε επίβαση, λέει η Εκκλησία μας. Δηλαδή αυτήν την δογματική διατύπωση και της ουσίας της Εκκλησίας και της ουσίας του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, γιατί σε αυτό δογμάτισε κυρίως, δογμάτισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι της Ενιαίας Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς είναι η ουσιαστική συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχει,
ακολουθώντας, αν θέλετε, τα δόγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι φανερά. Δεν είναι, λέω εγώ, γιατί έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Αλβανίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, όταν πήγα στις διάφορες αυτές, μου ρωτούσαν για τις ιδιότητες του Θεού, το ένα, το άλλο, θεωρητικά θέματα. Ενώ στην ουσία αυτό το οποίο έχει ανάγκη να καταλάβει και την πορεία της Εκκλησίας και την μαρτυρία της, είναι η διακονία. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Κύριε Καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα τελειώσουμε με ένα σχόλιο εδώ μιας ακροάτριάς μας. Μας λέει ότι ο βαθμός του διακόνου πριν γίνει ιερέας είναι ακριβώς αυτός να διακονεί την Εκκλησία. Νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως. Ναι. Ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσε. Δεν είναι αποκλειστικά το κάτω σκαλί, θα λέγαμε, μιας ιεραρχικής κλίμακας. Ο διάκονος είναι, μάλλον διάκονοι πρέπει να είναι ολόκληρη η χειροτονημένη ιεροσύνη, ολόκληρη το βασίλειο ιεράτεμα, θα λέγαμε, η λαϊκή του συνόλου. Ναι. Έτσι, η λαϊκή. Μάλιστα. Είναι κλήρους η διακονική λαός. Διάσταση της ταυτότητας της Εκκλησίας, συνέπεια και έκφραση της εικόνας του Θεού, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και εγώ στους ακροατές και σε εσάς. Ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.